Θεόδωρε, πιστεύεις ότι η στάση του επιτηδίου ουδετέρου θα έχει ευνοήσει την Τουρκία όταν λήξει το ουκρανικό? Όχι, δεν θα την έχει ευνοήσει, διότι θα πρέπει να αποφασίσει η Τουρκία. Η Τουρκία έχει στήσει έτσι ένα σύστημα το οποίο είναι απόλυτα εξαρτημένο και από τη Ρωσία και από την Αμερική και από την Ουκρανία. Και αυτό δεν το έχουμε φωτίσει αρκετά. Είχαμε βγάλει πέρσι τον Ιανουάριο του 2020 στο φως της δημοσιότητας μια εταιρεία που είχε γίνει, που είχε ιδρυθεί μεταξύ της Ιφτσέγκο, της Ουκρανικής. Είναι εταιρεία πολεμικού υλικού και της Μπαϊκάρ, της εταιρείας του Γαμπρού, την εταιρεία Ασπίδα της Μαύρης Θάλασσας. Λοιπόν, στόχος της οποίας ποιος ήταν η μεταφορά τεχνογνωσίας από την Τουρκία προς την Ουκρανία για την κατασκευή των μη επανδρωμένων και από την Ουκρανία προς την Τουρκία για την κατασκευή κινητήρων παντός είδους, από κινητήρες για μη επανδρωμένα, για αεροσκάφη, για αεροθούμενα, για ελικόπτερα, για άρματα, έτσι, γιατί οι Ουκρανοί έχουν τέτοια τεχνολογία από την εποχή της Σοβιετικής Ενώσεως. Οι Τούρκοι προσπάθησαν να πάρουν αυτή την τεχνολογία και από τους Γερμανούς και από τους Αμερικάνους και από τους Κινέζους και δεν τα κατάφεραν. Η μόνη, πώς να το πω, το φως στο τούνελ για αυτούς, για αυτή την κρίσιμη τεχνολογία που τους λείπει αυτή τη στιγμή, είναι η Ουκρανία. Και γι' αυτό είναι πολύ πιεσμένοι, διότι από τη Ρωσία εξαρτώνται έτσι και ενεργειακά λόγω των εργοστασίων των πυρηνικών εργοστασίων που χτίζουν. Έτσι, και από την Ουκρανία εξαρτώνται σε αυτά τα θέματα που είπαμε τώρα. Και φυσικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω του εμπάρκο που έτσι, επιβλήθηκε, αν θυμάμαι καλά, Νοέμβριο του 19 και πάει ακόμα, έχουν πάθει πολύ μεγάλη ζημιά. Έχουν μείνει πίσω τα ναυπηγικά προγράμματα, έχουν φρεγάτες χωρίς αεροπορικούς πυράβλους, η αεροπορία τους από εκεί που θα έπρεπε τώρα να πετούν πάνω από το Αιγαίο 20 F-35, δεν πετάει τίποτα, ας πούμε. Δηλαδή, κάνουν όλη τη δουλειά με τα μη επανδρωμένα και με πολύ λίγα F-16. Δηλαδή, αν είχαμε τα στοιχεία, θα βλέπατε ότι προχθές, έτσι που γίνανε πολλές παραβιάσεις και υπερπτήσεις, ο Στέφανος, αν τα ξέρει, να μας επιβεβαιώσει, έγινε από, νομίζω, 6 αεροσκάφη. Αν είμαι καλά πληροφορημένος. Δεν θέλω να πω ότι κυρίως την ισχύ τους την προβάλλουμε τα μη επανδρωμένα αυτή τη στιγμή, διότι πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Να πούμε ότι έπρεπε να έχουν πέσει στο νερό και να είναι επιχειρησιακή η πρώτη φρεγάτα τους, η κλάση I που λένε, και αυτή τη στιγμή δεν έχει αντιεροπορικούς πυράβλους. Το Ανατολού ρημάζει στο ναυπηγείο διότι δεν έχει αεροσκάφη να βάλουν πάνω. Και λένε ότι θα βάλουν μη επανδρωμένα κτλ. Οπότε έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα και δεν είναι μόνο αυτά τα προβλήματα, έτσι πώς να το πούμε, τα καθημερινής φύσεως. Είναι προβλήματα κυρίως λόγω των στενών και λόγω του ότι θα χρησιμοποιήσω μια φράση του Στέφανου, ότι η γεωπολιτική και η γεωστρατηγική αξία της Τουρκίας είναι 100% η αξία της Μικράς Ασίας. Δηλαδή, χωρίς τη Μικρά Ασία δεν υπάρχει Τουρκία και πολύ εύκολα μπορεί να βρεθεί μια φόρμουλα, όπως βρέθηκε 100 χρόνια πριν, τα στενά να είναι υπό διεθνή έλεγχο. Και να υπάρχουν, ας πούμε, εκεί μια ζώνη ασφαλείας, όπως είπε ο κύριος Φίλης, ότι θέλει τώρα η Πολωνία να φτιάξει εντός της Ουκρανίας, μπορεί να υπάρξει μια ζώνη ασφαλείας και ξέρετε κάτι, αυτή τη στιγμή ο στρατός, ο οποίος έχει τη δύναμη να επιβάλλει αυτή τη ζώνη ασφαλείας ως, ας το πούμε έτσι, ειρηνευτική δύναμη, είναι ο ελληνικός στρατός. Διότι όταν όλοι οι Βορειοευρωπαίοι είχαν ως κύριο σκοπό τους να ισοσκελίσουν τους ισολογισμούς και πουλούσαν τα άρματα και τα ελικόπτερά τους, οι μόνοι που τα διατηρούσαμε γιατί είχαμε απειλή ήμασταν εμείς. Δηλαδή, η εθνική φρουρά αυτή τη στιγμή έχει περισσότερα άρματα από ό,τι έχει η Ολλανδία, το Βέλγιο, μαζί. Δηλαδή έχει όσα νομίζω το Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή αφοπλιστήκανε. Δεν υπάρχει στρατός που να έχει την κρίσιμη μάζα, έτσι, και να μπορεί να αναλάβει τέτοιες αποστολές. Έτσι. Οπότε να το έχουμε στο μυαλό μας και αυτό που λέει ο Στέφανος για τους Παπούλητες, εγώ
ξέρω σίγουρα ότι όλοι παρακολουθούσαν τη σειρά του Αγίου Παϊσίου και νιώσαμε πράγματα μέσα μας όταν έβγαινε η γιαγιά και έλεγε ότι θα ξαναγυρίσουμε, έτσι. Οπότε αυτά εγώ μπορεί να ακούγονται έτσι και λίγο, πώς να το πω, άλλων διαστάσεων, αλλά τα έχω στο τραπέζι. Η Τουρκία θα βγει χαμένη από αυτό που γίνεται τώρα. Μπορεί προσωρινά να φαίνεται κερδισμένη, αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση που είχες κάνει, Δημήτρη, στον καθηγητή, ποια ήταν, γιατί είχα ένα σχόλιο να κάνω, δεν τη σημείωσα. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό ήθελα να πω εγώ για την Τουρκία. Ναι, το θυμήθηκα τώρα. Τον πόλεμο τον Ρωσο-Ουκρανικό υπάρχει μια αρνητική επίπτωση στον ελληνισμό, άρα υπάρχει και μια θετική, έτσι. Η αρνητική επίπτωση, εκτός του ότι έτσι, μια αρχαία κοιτίδα του ελληνισμού εκεί πάνω σε εκείνη στην Ταυρίδα αυτή τη στιγμή απειλείται με ξεριζωμό, είναι ο διχασμός που, όπως είπε και ο κύριος καθηγητής και ο αγαπητός Στέφανος, είναι ο διχασμός, έτσι, δηλαδή αυτό το αρχαίο σπορ που αν το ειχνηλατήσει κάποιος μπορεί να φτάσει πίσω στις πόλεις κράτη, τόσο πίσω πάει. Να πούμε ότι μετά το έπος των Μυδικών Πολέμων βγάλαμε τα μάτια μας μόνοι μας επί 40 χρόνια και φτάσαμε στο σημείο οι πρωταγωνιστές της μάχης των Θερμοπυλών να συμμαχούν και να ζητούν χρήματα και χρηματοδότηση έτσι από τους ηττημένους Πέρσες. Μια ζωή δηλαδή, όποτε νικούσαμε, ακολουθούσε ένας διχασμός και μας πήγαινε πίσω. Φέτος είναι και τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Εκστρατεία, που φτάσαμε 30 χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα και στο τέλος μας πήραν αμπάριζα και μας τρέξαν στη θάλασσα. Λοιπόν, πρέπει να το διαφυλάξουμε και να το προστατεύσουμε ως κόρυνο θαλμού. Όχι διχασμός, είναι αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής, είμαστε πολύ λίγοι. Πρέπει να αυτό που θα συμβεί με την Τουρκία πρέπει να μας βρει ενωμένους, διότι θα συμβεί. Οι Τούρκοι ξέρουν πολύ καλά ότι εάν πατήσουν τη σκανδάλη, θα πάμε και οι δυο 1000 χρόνια πίσω. Με τη μόνη διαφορά ότι εμείς το 1022 ήμασταν στα ντουζένια μας, με το Βασίλειο το Β' το Βουλγαροκτώνο, και αυτοί ήταν κάπου στη Μογγολία και τρώγανε βολβούς, ας πούμε, δεν ξέρω που ήταν. Λοιπόν, αλλά πραγματικά ψάχνουν να βρουν την Κερκόπορτα, μια σχισμή, ένα ρήγμα και να το εκμεταλλευτούν. Σε αυτό έχουν κληρονομήσει καλά τους Βυζαντινούς, μας κληρονομήσαν εμάς καλά και είναι μάστορες. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι όλη αυτή η προσπάθεια να τα βρούμε με τους Τούρκους έχει χρόνια που γίνεται και είναι, πώς να το πω έτσι, πολύ προσεγμένη προσπάθεια και, και πολύ καλά χρηματοδοτούμενη. Να σας διαβάσω κάτι που διάβασα σήμερα από καθηγητή, Έλληνα καθηγητή Πανεπιστημίου. Πρέπει να επιδιώξουμε μια λογική, ακούστε, shared leadership, τουλάχιστον μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, για να πάμε μπροστά. Τι εννοεί shared leadership? Ακούστε, τώρα είναι το καινούριο φρούτο αυτό. Είναι εξωτικό φρούτο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εάν δεν υπήρχαν τα γεγονότα του Εύρου το 2020 και της ναυμαχίας της Λίμνου με την Κεμάλ Ρέις τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς, εγώ δεν ξέρω αν δεν θα είχαν προχωρήσει και δεν θα είχαν ευοδοθεί όλες αυτές οι προσπάθειες του λεγόμενου, έτσι, πώς να το πω, ακαδημαϊκού εντός εισαγωγικών χώρου, έτσι. Διότι και στο τέλος της ημέρας η πολιτική ηγεσία θα την συμφέρει να βρεθεί μια λύση χωρίς η ίδια να σπάσει αυγά. Άρα, όλο αυτό το κλίμα, έτσι, συντηρείται, δουλεύεται από πίσω. Τώρα πριν λίγο μου ήρθε στο μήνυμα ότι διοργανώνεται στην Κωνσταντινούπολη 20 με 23 Ιουνίου ένα Greek Turkish Young Leaders Symposium on Security. Βλέπετε δηλαδή ότι γίνονται πραγματάκια από πίσω που εμείς ίσως δεν τα παίρνουμε χαμπάρι, ας πούμε, αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται για αυτό το πράγμα. Άρα εμείς πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να μην διχαζόμαστε. Και στο κάτω-κάτω γραφείς, ρε παιδιά, όταν έχει 40.000 κατοχικών στρατευμάτων στην Κύπρο, δεν μπορούμε εμείς να βγαίνουμε και να υπερασπιζόμαστε τη Ρωσία που μπήκε μέσα στην Ουκρανία, ακόμα και να έχει δίκιο. Ακόμα και να έχει δίκιο. Δεν μας παίρνει. Ακόμα και να έχει δίκιο. Γιατί, προσέξτε τώρα, αν ανεβοδοθεί αυτό που είπε ο Στέφανος, ότι θα πάνε όλο το παρελιακό μέτωπο να το καταλάβουν, θυμάστε και τι είπε ο Πούτιν, ότι καλό θα ήταν να περάσει μέσω του ΟΗΕ μια αναγνώριση των ψευδοκρατών
Ντονμπάς, Κρυμαίας και τα λοιπά, έτσι. Δείτε τι γίνεται με τα νησιά του Σολομώντα που είπε ο κύριος καθηγητής, αλλά και με την Ταϊβάν, με την Κίνα. Και μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία ήδη έχει ψευδοκράτη και εδώ στην Κύπρο. Και μην νομίζετε, μην αυταπατάτε κανείς ότι όλες αυτές οι επιχειρήσεις που γίνονται και στο Βόρειο Ιράκ και στη Βόρεια Συρία δεν θα προσπαθήσει η Τουρκία, έτσι, εκμεταλλευόμενη τα απότοκα του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, να τα αναγνωρίσει και να τα κάνει κράτη τα οποία να τα προσαρτήσει μετά. Άρα λοιπόν, για μας είναι καθαρό τι πρέπει να υποστηρίζουμε, τουλάχιστον δημοσίως. Είμαστε εναντίον των εισβολών σε κυρίαρχα κράτη και είμαστε εναντίον της δημιουργίας ψευδοκρατών. Δεν υπάρχει άλλη θέση που πρέπει να υποστηρίζουμε. Ακόμα και να έχει δίκιο η Ρωσία. Γιατί υπάρχουν ορισμένοι που λένε ότι έχει δίκιο η Ρωσία. Έτσι, ακόμα και να έχει δίκιο και η Ρωσία. Δεν μας παίρνει. Δημοσίως πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Αυτά, Δημήτρη, σε πρώτη τοποθέτηση.